Κύριε Πολύμερε, είσαστε εισηγητή σήμερα για το θέμα που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο για διαβούλευση, για το θέμα του υδροελεκτρικού σταθμού της Τηθωρέας. Είδαμε ότι η άποψή σας, η εισήγησή σας ήταν αρνητική. Πείτε μας λίγο τις απόψεις σας πάνω σε αυτό το θέμα και την τοποθέτησή σας πάνω σε αυτό το θέμα. Καταρχάς να πούμε για την εισήγηση όπως διατυπώθηκε στο διατάφτα. Δηλαδή υπήρχε η εισήγηση να μην δοθεί ο υδράυλακας στον ιδιώτη, να μην εγκριθεί η περιβαλλοντική μελέτη την οποία έχει υποβάλει ο ιδιώτης, να απορριφθεί η απόφαση έγκριση του τοπικού συμβουλίου και να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου η δημιουργία του ίδιου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος σε άλλη θέση όμως και με άλλους όρους. Αυτό ήταν το διατάφτα το οποίο ψηφίστηκε κατά μεγάλη πλειοψηφία. Τώρα, σχετικά με την θέση μου για το συγκεκριμένο θέμα γενικότερα, η θέση μου είναι η εξής. Το φυσικό περιβάλλον του Παρνασσού, το οποίο είναι από τα λίγα περιβάλλοντα στην Ελλάδα, πρέπει να μείνει αδιατάραχτο. Αυτή είναι η πάγια αρχή μου και επίσης θεωρώ ότι ο Δήμος δεν πρέπει να παραχωρεί σε ιδιώτες εμπράγματα δικαιώματα δικά του. Είδαμε όμως ότι η τοπική κοινωνία της Βελίτσας, της Τηθωρέας, έχει δικαστεί με αυτό το θέμα. Πώς αργότερα, όταν ο Δήμος αναλάβει να κάνει μια εκ νέου μελέτη για ένα νέο υδροελεκτρικό εργοστάσιο, να μπορέσετε στο σύνολο των δημοτών να έχετε μια θετική γνώμη? Ο κόσμος θα πιστεί, διότι αφενός μεν υπάρχουν οι αγαθές προθέσεις, αφετέρου υπάρχει το οικονομικό κίνητρο, το οποίο θα είναι το 100% των κερδών και όχι το 3% που προσφέρει ο εργολάβος, αλλά κυρίως, όπως σας είπα και πριν, ο υδροελεκτρικός σταθμός αυτός θα γίνει κάπου αλλού που να μην ενοχλεί το χωριό και με άλλους όρους.